Τσέκαλη, υποψήφια Ευρωβουλευτής. Σήμερα επίσκεψη στις γιορτές εξόδου στο Μεσολόγγια. Σε μια περίοδο που η Ελλάδα δέχεται επιθέσεις και είναι πιεσμένη, όχι μόνο οικονομικά αλλά και πολιτικά, τα εθνικά μας ζητήματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι συμβολική αυτή η ημέρα γενικότερα για το Μεσολόγγι, από το Μεσολόγγι για όλη την Ελλάδα. Πιστεύω ότι ο ελληνισμός έχει αρχίσει πια να καταλαβαίνει ότι στα εθνικά ζητήματα χρειάζεται ενότητα. Δεν μπορούμε να κινούμαστε κομματικά. Νομίζω ότι λοιπόν το μήνυμα της ημέρας είναι σαφές και ισχυρό. Και πρέπει αυτό να μας βρίσκει πάντα ενωμένους. Ήταν μεγάλη μου τιμή που μπόρεσα να είμαι εδώ σήμερα και να δούμε πώς ο ελληνισμός είναι πραγματικά ο πολιτισμός μας, η κουλτούρα μας και μένει η μνήμη αυτή. Υπάρχει στους Έλληνες παρά τις δυσκολίες, ακόμα πιο έντονη. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ οι Έλληνες έχουν καταφέρει να στείλουν ένα μήνυμα το οποίο έχει ξεπεράσει και τους αιώνες αλλά και τα σύνορα. Και για μένα είναι μεγάλη μου τιμή να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να σταθούμε εντάξει σε αυτή την ιστορία. Εκτός από τις γιορτές που βρεθήκατε εδώ, βαδίζουμε και στις ευρωεκλογές. Τι είναι αυτό που εισπράτεται στην περίοδο σας ανά την Ελλάδα? Για μένα αυτά προσπαθώ να τα συνδέσω λέγοντάς σας ότι οι μάχες είναι διαρκείς. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τίποτα δεδομένο. Ο ελληνισμός πέρασε δύσκολες εποχές. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε τι έχουμε καταφέρει και σε αυτές τις ευρωεκλογές να μην θεωρήσουμε ότι όλα είναι αυτονόητα και δεδομένα. Καθώς είδαμε ότι έχουμε υποστεί ήττες από τις δίθεν διαπραγματεύσεις. Εγώ έρχομαι από τη Μακεδονία και αισθάνομαι ότι αυτές οι συμφωνίες δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε αδυναμία. Και γι' αυτό ξανά λέω είναι σημαντικό το μήνυμα σήμερα, ότι ο ελληνισμός είναι εδώ και θα είναι ενωμένος σε όποια τέτοια κουβέντα χρειαστεί και για όλη την Ευρώπη. Στις ευρωεκλογές λοιπόν θέλουμε θετικές δυνάμεις, θέλουμε ισχυρή Ελλάδα, αλλά θέλουμε και μια ισχυρή συμμαχία. Οπότε καλό είναι να μην ξοδέψουμε ψήφους σε ανθρώπους οι οποίοι δεν βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε διαλυτικές δυνάμεις, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν Ευρώπη. Είναι λοιπόν σημαντικό να συμμετέχουμε και να μην αφήσουμε την τύχη μας για τα επόμενα 5 χρόνια, είτε χωρίς να ψηφίσουμε, είτε σε εκείνους που δεν είναι στην ίδια κατεύθυνση με αυτή που μόλις είπα.